κάνουμε τώρα. Κρατάω ένα θησαυρό στα χέρια μου. Έλα, ρε, πες σας το δίνω. Μανιτάρια, μπορεί να μην πειρά, αλλά το θησαυρό αυτό δεν τον δίνω. Τι είπε, τι είναι αυτό. Τι ένα είπε. Έργο ζωής. Για ένα έργο που θα κάνει όλους εμάς τους νεότερους να δούμε με αριθμούς ελκυστικούς, γιατί τον αγαπάμε κάτι, μια ομάδα, ένα άθλημα και μας φέρνει τα αριθμούς, είναι πιο ελκυστικό από το να πάρω ένα βιβλίο και να δω στατιστικά. Βέβαια. Είναι καλογραμμένο, έχει ωραία χρώματα, έχει κύρος, είναι βαρύ και ακούει το όνομα «Τα μυθικά του ΠΑΟΚ» του κυρίου Σταύρου Πετρακόπουλου. «Τα μυθικά του ΠΑΟΚ», κυρίες και κύριοι, επιτέλους τυπωμένα. «Τα μυθικά του ΠΑΟΚ» του Σταύρου Πετρακόπουλου. Ο Σταύρος Πετρακόπουλος, δημοσιογράφος επί δεκαετίες, ο μόνος στατικολόγος που έχει όλη την πρώτη εθνική κατηγορία από το 1959 και μετά, είναι φίλος μου και είναι χαρά μου και τιμή μου και εμένα και φυσικά της Αποστολίας που σήμερα προλογίζουμε το βιβλίο του και σας το βγάζουμε στην επιφάνεια ώστε να πάτε να το πάρετε. Θέλω να σας πω ότι ό,τι δημοσιογράφοι υπήρχαν και παραγωγοί έξω, ακόμα και ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης που είναι ο ηχολήπτης μας, δεν ξεκολλήσαν από το βιβλίο επάνω. Είναι έργο ζωής, αλλά πάρα απ' όλα είναι γραμμένο με τόσο αγάπη και τόσο σοφία, κάτι που διακρίνει το Σταύρο Πετρακόπουλο. Κύριε Σταύρο, τιμή μας και χαρά μας που είστε κοντά μας. Στην ίδια... πώς να το πω... στην ίδια επιφάνεια είμαι κι εγώ. Και εμένα είναι η χαρά μου και η τιμή μου που είμαι μαζί σας. Ωραία. Τα έχουμε πει πολλές φορές και σε ραδιόφωνο και στη τηλεόραση. Βεβαίως. Και αισθάνομαι τόσο φιλικά και τόσο ωραία που είμαι εδώ να μιλήσουμε για αυτό το, όπως το προλόγησε και η Αποστολία και εσύ. Πραγματικά είναι ένα έργο ζωής και είναι το πρώτο βιβλίο που εξέδωσα από αυτό το περίφημο αρχείο των 57 ετών ολοκληρώθηκε φέτος. Μάλιστα. Με τη λήξη της κανονικής περίοδου. Μένουν βέβαια και τα play-off, στα οποία συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ. Είναι γραμμένα όλοι οι αγώνες των play-off που έδωσε ο ΠΑΟΚ, με τις βαθμολογίες, τους scorers, δηλαδή τα 9 γκολ που έβαλε ο Σαλπιγκίδης στα play-off, μαζί με τα 81 που έβαλε κανονικά στην πρώτη εθνική, φτάνουν τα 90. Μάλιστα. Ο Σκαρτάδος έχει 85, αλλά ο Σκαρτάδος δεν έπαιξε play-off. Άρα νομίζω ότι ο Σκαρτάδος... αδικημένος. Είναι... ναι, τώρα εδώ είναι ένα θέμα για τους στατιστικολόγους. Αν εντάξεις και τα play-off σε όλη την... γιατί τώρα λένε συμπλήρωσε 100 συμμετοχές. Τόσο στην κανονική περίοδο, τόσο στο κύπελο, τόσο στην Ευρώπη, τόσο στα play-off. Ναι. Αλλά όταν εγώ παίζω 30 αγώνες και εσύ παίζεις 36, δεν είμαστε στο, δεν ξεκινάμε από την ίδια βάση. Οπότε νομίζω ότι οι στατιστικολόγοι θα πρέπει να λένε ότι η πρώτη εθνική να τελειώνει με το σφύριγμα της λήξης της 300ης αγωνιστικής και από εκεί και πέρα να υπάρχει μια ειδική κατηγορία. Ναι, είναι ένα ειδικό κεφάλαιο και τα play-off, όχι ότι δεν είναι αγώνες προαθλήματος. Μπορεί σίγουρα να είναι μια δεύτερη στατιστική οι αγώνες των play-off. Έτσι, και αν κάποιος είναι σωστός, μπορεί να κάνει, αν μπορεί βέβαια να κάνει, και όλους τους έξτρα αγώνες, γιατί και τα play-off είναι έξτρα αγώνες. Να κάνει, να μπορέσει να συλλέξει τα στοιχεία όλων των έξτρα αγώνων που έχουν γίνει στην Α' Εθνική. Πόσοι λέτε πάνω κάτω έξτρα αγώνες μπορεί να έχουν όταν γίνει. Όταν λέτε έξτρα αγώνες... τα play-off ή και άλλοι αγώνες. Και άλλοι αγώνες. Μπαράζ για τίτλο πρωταθλητή. Παλαιότερα γινότανε μπαράζ για... υπάρχει το 31 Ιουλίου 1960, μπαράζ Άρη ΠΑΟΚ. Ποιος θα καταταγεί έβδομος και ποιος όγδος. Έγινε κανονικά αγώνας. Και ποιος κέρδισε... 0-0 το αποτέλεσμα. Λευκή ισοπαλία. Λευκή ισοπαλία. Και τότε υπολογίστηκαν οι αγώνες της κανονικής περίοδου που ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει μέσα στο Χαριλάου δεύτερη αγωνιστική 0-1 με ένα γκολ του Γιώργου Χαβανίδη στο δεύτερο λεπτό με φάουλ. Γιώργος Χαβανίδης. Γιώργος, είναι ονόματό σου. Και αυτόν τον θυμόμαστε. Παντού υπάρχουν. Θα σε τσακίσει, σε κάνουν κομμάτια Γιώργο. Τον θυμόμαστε. Και έχω ένα Γεώργιο τώρα. Άγιο Γεώργιο, και είναι και στη γειτονιά σου εκεί στην Κρίνη, ναι, που δίνει αγώνα το Σάββατο ζωής και θανάτου. Ποιος? Στην Κρίνη. Θα σου πω. Αφήστε με τώρα να μάθω εδώ για τα έχω χαθεί μέσα στους αριθμούς. Κάθε φορά που ακούω τον κύριο Πετρακόπουλο υπνοτίζομαι. Και με το 0-1 αυτό του Γιώργου Χαβανή, τον οποίο θυμόμαστε όπως έλεγα δεν πριν. Δεν ξέρω, πες μου κάποια πράγματα. Ναι, αυτός ήταν Χαβανίδης, Λέανδρος και Γιαννέλος.
Το Λέανδρο, το Σιμεωνίδη. Ναι, το... ο οποίος έπαιξε μέχρι το 68. Μέχρι το 68 το θυμάμαι. Ο Γιαννέλος πρέπει να είναι ένας ξανθής που είχε έρθει ξανθός, από την Αμερική. Όχι. Αυτός, αυτοί οι τρεις, Γιώργο, αυτή η τριάδα ήταν μια περίφημη τριάδα που βγήκε από τα τσικό του Βίλι, ενός περίφημου Αυστριακού προπονητή. Αυστριακός, ναι, αυτός ναι. Το 59, δηλαδή το 59 ο Πάου... Δεκαετία 50, δεκαετία 50. 50. Είχε ξένο προπονητή στις Ακαδημίες. Στις Ακαδημίες. Είναι τρομερό αυτό που μου λέτε τώρα. Βεβαίως. Και όπως λένε και τα στοιχεία, ο πρώτος παίκτης που υπέγραψε κατά κάποιο τρόπο επαγγελματικό συμβόλαιο ήταν ο Ραϊμόν Ετιέν, δεκαετία 30 που έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Να σας πω κάτι, γιατί τώρα με τριγυρίζει στο μυαλό. Αυτός ο Γιαννέλος, κάπου έχω διαβάσει και τώρα που το είπατε, ήταν στο εξωτερικό, γύρισε και έπαιξε έναν αγώνα και έχασε και ένα πέναλτι. Πάρα πολύ σωστά, Γιώργο. Γι' αυτό καλά. Σας είπα ότι... Και μ' αρέσει που όταν κάνουμε κουβέντα μαζί έχω και κάποιο αντίλογο. Δηλαδή, όχι να μιλάω εγώ μονόλογα. Είναι και λέω... προκλητικός, δεν είναι απλά αντίλογος. Πολλές φορές σας πάει και κόντρα και βάζει και στοιχήματα, δεν ξεχνάω εγώ. Πρωτοπαίξανε πριν τον καθιέρωση του δεσμού της πρώτης εθνικής, μάλιστα, αυτή η τριάδα. Έμεινε στην ιστορία η τριάδα. Χαβανίδης, Γιαννέλος, Λέανδρος. Λέανδρος. Μάλιστα. Κουιρουκίδης, ο οποίος και τιμήθηκε προχθές. Κουρουκίδης, Γεννητής, Παπαδάκης, ήταν αυτή η άλλη τριάδα, ήδη ας πούμε σε μεγαλύτερη από αυτούς. Α, ήδη υπήρχαν και μετά μπήκαν και αυτή η τριάδα. Μάλιστα. Σιγά σιγά. Ο Γιαννέλος είναι το μικρό του όνομα, Γιάννης, δηλαδή Μαργαρίτης είναι το επίθετό του, το οποίο δεν ξέρουν πολλοί. Και εγώ δεν το ξέρω. Και μείνανε με τα μικρά του ονόματα αυτός και ο Λέανδρος. Και ο Λέανδρος Σιμεωνίδης και Γιαννέλος Μαργαρίτης. Μάλιστα. Και αυτό εδώ πέρα με το πέναλτι που έχασε και τα λοιπά, τι είναι αυτό. Αυτή και ο Χαβανίδης έπαιξε 59-60 και 60-61, λίγο δηλαδή στις αρχές, το ίδιο και ο Γιαννέλος και φύγανε στην Αυστραλία, τότε φεύγανε πολλοί για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη, πως είναι καλύτερα τα πράγματα. Επανήλθε την περίοδο 64-65 ο Γιαννέλος. Μάλιστα. Να ξαναγυρίσει στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήταν ο Γιαννέλος που ξέρανε πριν. Μάλιστα. Και σε ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα κερδίζει πέναλτι και το αποκρούει ο Τάκης ο Οικονομόπουλος. Και έχασε εκείνο το πέναλτι, όχι βέβαια ότι ήταν αυτή η αιτία, και έπαιξε περίπου 8 μάτς και έφυγε πάλι πίσω. Χωρίς να έχει τη μεγάλη απόδοση που είχε όταν ήταν... Μάλιστα. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα, το να αποχωρήσεις και να, όπως είναι το επίτευγμα του Γιώργου Κούδα, ο οποίος μετά από τα δύο χρόνια απουσίας, όταν γύρισε... Ήταν ο Κούδας που περιμέναν όλοι να δεν βγουν. Δεν έχουν όλοι ούτε το εκτόπισμα ούτε το ταλέντο. Το ίδιο και ο Κώστας ο Ειδηνίου, ο οποίος ετεροχρονισμένα πήγε στον Ολυμπιακό, έμεινε ένα χρόνο απ' έξω. Το περιμέναν πώς και πώς οι Ολυμπιακοί, ο μεγάλος και αυτός ήταν από τα μεγάλα δεκάρια και γινόταν και πολλές φορές συγκρίσεις μεταξύ Κούδα και Ειδηνίου. Και... Τι μεγάλο ταλέντο, τι μεγάλος παίκτης. Στριφλό παιδί ήταν. Τρελάκιας ήταν. Τις ιδιορυθμίες του κι αυτός. Οπωσδήποτε. Ναι, κάποτε τον βάλανε ένα δίδυμο Γιουγκοσλάβων προπονητών, Πίβιτς Βούκοτης, περίοδος 68-69. Λέει, αυτή κατά το είναι η γνώμη τους, να παίξει εξτρέμ. Δεν παίζω εξτρέμ. Δεν παίζω και καθόλου μπάλα. Και έμεινε ένα διάστημα απ' έξω. Και όταν κινδύνευσε να πέσει ο Ηρακλής, ξαναγύρισε. Για να βοηθήσει. Για να βοηθήσει. Φιλότιμος. Και σώθηκε ο Ηρακλής με εκείνο. Θυμάμαι ότι τον είχαν βγάλει πουλημένο, ότι ήθελε να ρίξει τον Ηρακλή στη Β' Εθνική για να πάρει μεταγραφή. Παιδί μου, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα όλο ήταν. Τελευταίος αγώνας παίζει με τον Απόλλων Αθηνών του Μεγάλου Κυριακού στην Αθήνα. Και με ισοπαλία έπεφτε ο Ηρακλής. Εκείνο πραγματικά ήταν τελευταία αγωνιστική, περίοδος 68-69, και ο Ηρακλής ήθελε μόνο νίκη. Εκτός έδρας, στη Ριζούπολη. Κερδίζει 3-2 ο Ηρακλής και μπλέκει τον Απόλλωνα σε αγώνες κατάταξης. Δεν έπεσε απευθείας. Και μάλιστα ο Απόλλων έπαιξε με την προοδευτική, η οποία ήταν δεύτερη στη δεύτερη εθνική. Αχα. Η Παναχαϊκή ανέβηκε απευθείας, ενώ η προοδευτική αγώνες κατάταξης με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και Αθηνών λεγόταν τότε. Ναι, Αθηνών και... Αλαβάνος, ο πρόεδρος.
Αλαμάνος. Αλαμάνος, ο πρόεδρος. Αυτός ήταν μετέπειτα. Και εγώ έχω, όταν λέμε να βάλουμε όλους τους αγώνες μέσα για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε σωστά τις συμμετοχές, ποιος έχει αυτά τα τρία μάτς που γίνανε, γιατί γίνανε τρία μάτς μεταξύ Απόλλωνα και Προοδευτικής. Συνέδρα του Απόλλωνα 1-0, συνέδρα της Προοδευτικής 1-0, γίνεται τρίτος αγώνας λίγη 0-0 και η παραμονή στην πρώτη εθνική κρίθηκε στη δεκάρα. Και έτσι ανέβηκε η Προοδευτική και έπεσε ο Απόλλων. 69-70 δηλαδή. Όπως η ιστορία που μου λέτε. Ήταν στη Β' Εθνική και μάλιστα ο Βασίλης ο Κυριακού που ανέφερες συμμετείχε τότε και ο Απόλλων κατέχηκε το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων σε πρωτάθλημα Β' Εθνική. Στην περίοδο εκείνη, δηλαδή 69-70, σημείωσε ο Απόλλων Αθηνών 100 γκολ. Ο Ηρακλής το 80-81, που ήταν και αυτός τότε εξωαγωνιστικά με την υπόθεση Πέλιου κτλ. Και έπεσε στη Β' Εθνική, σημείωσε 99. Πόσα δέχτηκαν όμως, τα ξέρουμε? Γιατί αν παίζανε ανοιχτά θα δέχονταν κιόλας, δεν μπορεί. Τελευταία αγωνιστική κέρδισε τον Εδεσαϊκό 12-0. Να επανέλθουμε λοιπόν εδώ στο βιβλίο του Πάου Γιώργο, το οποίο ήταν το πρώτο που έγραψα και μάλιστα δεν είχα κάποιο ανάλογο για να δω πώς θα το γράψω, πώς θα το... Και ό,τι εμπνεύστηκα το έγραψα. Επέλεξα να έχω όλους τους αγώνες, δηλαδή μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι έδωσε 1788 αγώνες. Μάλιστα. Και δεν τους κατέγραψα ανά πρωτάθλημα, τους κατέγραψα ανά ημερομηνία, δηλαδή από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου ενός έτους, πόσους αγώνες έδωσε στην κάθε ημερομηνία. Πρωτοχρονιά. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε. Δεν έχει παίξει ποτέ πρωτοχρονιά. Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Πρωτοχρονιά, ακριβώς ανήμερα πρωτοχρονιάς, έγινε ένα και μοναδικά ο μάτς το 1962, δόξα Παναθηναϊκός. Γιατί είχε κάποιες υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, αναβλήθηκε μια φορά, αναβλήθηκε δεύτερη και επέλεξαν τώρα οι τότε της εποχής παράγοντες να γίνει ακριβώς πρωτοχρονιά. Δόξα Ολυμπιακός 1-3, άρα στα 57 χρόνια της πρώτης εθνικής. Και σε ένα σύνολο 15-16.000 αγώνων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, υπάρχει ένα και μοναδικό μάτς πρωτοχρονιάτικα. Χριστούγεννα δεν έγιναν ποτέ. Παλαιότερα γινόταν και 31 Δεκεμβρίου και δεύτερη μέρα της πρωτοχρονιάς, όπως και Πάσχα γινόταν δεύτερη μέρα του Πάσχα που τσουγκούζαν τα αυγά μέσα στο γήπεδο. Ναι, η αρχηγή, τσουγκούζαν τα αυγά. Και έτσι εδώ, Γιώργο, τα 1788 μάτς καταγεγραμμένα ανά ημερομηνία. Είπαμε, η συγκεκριμένη ημερομηνία μέσα στα 50 χρόνια περίπου συμπίπτει 8 φορές. Αυτό που είπαμε και παλαιότερα, ότι κάθε 28 χρόνια με κλειστά μάτια έχουμε την ίδια ημερομηνία. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε 2 φορές 29 Φεβρουαρίου, που είναι ένα σπάνιο γεγονός. Μάλιστα. Την πρώτη φορά... Το 1976 παίζει στο Αγρίνιο, με εκείνο το περίφημη διαιτησία του Ράμου, του αυτή και τα λοιπά. Ναι. Το αυτή. Και κερδίζει 0-2. Εκείνη τη συγκεκριμένη Κυριακή σκέφτηκα εγώ πότε θα ξαναπέσει 29 Φεβρουαρίου Κυριακή. Και κάνοντας ένα υπολογισμό και προσπαθώντας 1000% να το παληθεύσω, υπολόγισα ότι για να περάσει μία εβδομάδα, αφού το δίσεκτο, για να έχει 29 ο Φεβρουάρης, έρχεται κάθε 4 χρόνια, άρα για να περάσουν 7 μέρες, έκανα έναν απλό πολλαπλασιασμό. 4, 7, 28, δηλαδή κάθε 28 χρόνια με κλειστά μάτια έχουμε ίδια ημερομηνία και αφετέρου έχουμε 29 Φεβρουαρίου κάθε 28 χρόνια Κυριακή. Άρα όσοι παίξαν σήμερα, πήγα τότε στο να ξέχασω το Σταύρο το Ρεπανά και λέω, όσοι παίκτε λέω παίξαν σήμερα, πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή τους. Λέει, γιατί? Λέω, ξέρετε πότε θα έχουμε ξανά 29 Φεβρουαρίου Κυριακή? Το 2004, από το 76 το 2004. Μάλιστα. Όχι να παίζουν στην αυλή του σπιτιού τους σε κάνα 5x5 να κλωτσάνε την μπάλα. Μάλιστα. Γράψτο, λέει, γράψτο, και έμεινε ιστορικό αυτό. Μάλιστα. Και σύμπτωση τώρα, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2, δηλαδή νίκη του ΠΑΟΚ 2-0. Και το 2004, μετά 28 χρόνια, πάω κόφη στην Τούμπα πόσο? 0-0. 2-0. Μπράβο, Αποστολή. 2 Αποστολή. Ακριβώς. Επαναλήφθηκε. Επαναλήφθηκε. Τώρα εσίως,
Εσύ που είστε, πόσα χρόνια. Η Αποστολία που είσαι νέα. 2004 και 28, πάμε στο 2032. 32. Όποτε παίξει ο ΠΑΟΚ λοιπόν τότε, αν παίξει γίνει Σάββατο ή άλλη μέρα, 29 Φεβρουαρίου, 2-0 το σκορ. Το προ... Θα το παίξω από τώρα. Από τώρα. Πόσο να δίνει απόδοση, λέτε. Από τώρα να το παίξει. Άμα το πόνταρα, ας πούμε. Ε, ναι, βέβαια. Θα παρότι εμείς δεν προτείνουμε και προτρέπουμε τον κόσμο να παίζει στοίχημα, όμως παρόλα αυτά είναι πολύ ελκυστικό, κύριε Σταύρο. Ναι, ναι. Εδώ, δηλαδή είναι εδώ, τόσο τώρα... συναρπαστικό. Κόσμο τρόπος με τον οποίο επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα στην ιστορία, που μπαίνει στο τρυπάκι. Και λες, το ξέρουν οι παίκτες, το ξέρουν οι προπονητές. Και όμως, να εδώ τώρα που έπαιξε με τον Ολυμπιακό και έχασε 1-0 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Ελ Αμπταλαουί στο 8ο λεπτό, ήταν 7 Φεβρουαρίου. Και αν ρίξεις μια ματιά εδώ, Γιώργο, ναι, και Αποστολία, ναι, βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ η 7η Φεβρουαρίου δεν του πάει καθόλου. Το 1960, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0, με γκολ του Βαγγέλη Πανάκη. Το 65, Κυριακή. Το 65, Κυριακή. 0-0 με την Καλαμαριά. Καλαμαριά. Έχουμε δεν το 71, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Πάμε το 82, Καστοριά ΠΑΟΚ 1-1. 1988, Βέρεια ΠΑΟΚ 2-1. Εδώ δεν λέει τι γίνεται. Ναι, ναι, εδώ που έβαλε το τελευταίο γκολ, το δεύτερο γκολ ο Πιτός και πανηγύριζε ένας παίκτης από την... Μάλιστα. Το 93, Κυριακή, στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Λάρισα 1-1. Το 99, ΠΑΟΚ Ιωνικός 0-0. Εδώ δεν τι γίνεται. Ιωνικό. 2010, Ηρακλής ΠΑΟΚ 1-1. Δηλαδή με λίγα λόγια, 7 Φεβρουαρίου... Έχει παίξει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 φορές ο ΠΑΟΚ. Και με τον Ολυμπιακό που έχασε ένα 0-9 δεν έχει νίκη. Μάλιστα. 9 αγώνες λοιπόν χωρίς νίκη. Όταν ο ΠΑΟΚ παίζει 7 Φεβρουαρίου. Και είναι... υπάρχουν άλλες είναι... ημερομηνίες στις οποίες κερδίζει. Θα πούμε κάποια από αυτές. Να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Και ξεφυλίζω αυτόν τον θησαυρό που έχει τυπωθεί επιτέλους. Το περιμέναμε τόσα χρόνια. Και διαβάζω, κύριε Γιώργο, ότι ευχαριστώ για μια καλή κουβέντα στα δύσκολα, για μια ειλικρινή σύσταση, για ένα δύσκολο ναι, για ένα ενδιαφέρον αναπάντεχο, για ένα ξενύχτη δουλειάς. Συνεργάτες, δημοσιογράφους εδώ του κυρίου Πετρακόπουλου, εν πάση περιπτώσει φίλοι, και φίλοι, είστε, ναι, και εσείς εδώ μέσα. Αναφέρομαι στο βιβλίο. Κύριε Γιώργο, βλέπω εδώ Γιώργο Σιμίδη. Και ρωτάω, εγώ που βρίσκομαι. Δηλαδή. Θέλω κι εγώ να πω στην ιστορία, ούτε στην Πατατουδιάδα δεν έχω μπει. Και μου είπε ο κύριος Πετρακόπουλος, κάνει υπομονή στο επόμενο που ετοιμάζεται τώρα και με άλλους φιλάθλους οπαδούς. Όχι μόνο με τους φίλους εδώ του... Τώρα ετοιμάζω το βιβλίο του Ολυμπιακού. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλή είδηση για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Βεβαίως, βεβαίως. Θα είναι και αυτό πάρα πολύ προσεγμένο και περιέχει μέσα, έχουμε βέβαια και τα περιεχόμενα εκεί. Δεν υπάρχει τώρα ένα παίκτη σου πάω και αυτή τη στιγμή να ρωτήσεις όποιος έρθει στο μυαλό σου πότε έπαιξε, πόσα μάτς. Αν έχει βάλει γκολ, είναι καταγεγραμμένα όλοι οι 455 παίκτες του ΠΑΟΚ που πέρασαν από το 59 μέχρι και το καλοκαίρι του 2010. 455 παίκτες. Μαζί με τους ερασιτέχνες που παίξαν τότε στις Σέρες το 26 Δεκεμβρίου 1977, έστω και ένα μάτς, όλοι είναι, έχουν αναφορά μέσα. Ή αν έχει αποχωρήσει και αν έχει επανέλθει. Και αυτό ακόμα είναι σημειωμένο. Πόσοι αν... παίκτες του ΠΑΟΚ παίξαν στον Ολυμπιακό. Σίγουρα θα είναι σημειωμένο μέσα. Δεν έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Γιατί μπορεί να πεις πόσοι στον Παναθηναϊκό, πόσοι στην ΑΕΚ κτλ. Έχει πολύ, πολύ μεγάλο τέτοιο. Ας πούμε ΠΑΟΚ Άρης έχουν παίξει 21-22 παίκτες. Κοινοί παίκτες. Από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη. Περίπου είναι μισή-μισή. Μάλιστα. Που μεταπήδησαν. Και ο Τσουρέλας και ο Χαλκιάς είναι οι μοναδικοί που παίξανε και στους τρεις. Τσουρέλας και Χαλκιάς. Ναι. ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Και ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Ο Τσουρέλας πρώτα ΠΑΟΚ, μετά Άρη και πέρασε και λίγο από τον Ηρακλή. Μάλιστα. Και ο Χαλκιάς πρώτα στον Ηρακλή. Μετά στον Άρη και μετά στον ΠΑΟΚ. Μετά στον ΠΑΟ και μετά στον Άρη και μετά στον ΠΑΟ. Μετά στον Άρη και μετά πήγε Παναθηναϊκό. Και μάλιστα έχει και ένα πολύ καλό ρεκόρ απαραβίασης εστίας, 800 τόσα λεπτά. Και σε ένα μάτς με τον Ηρακλή εδώ, 1-1 που σοφάρισε ο Γιάντσης, έσπασε αυτή το ρεκόρ και παραμένει του Τάκη του Οικονομόπουλου με 1088 λεπτά απαραβίασης εστίας.
Τάκης Οικονομόπουλος. Ναι, αυτός το κατέχει αυτό το ρεκόρ. Τον έχεις δει τον Τάκη Οικονομόπουλο να παίζει έναν ολόκληρο, μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο αγωνιστικό έτος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Οικονομόπουλος. Ναι. Τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας. Α, να, γι' αυτά ζω, γι' αυτά ζω. Τώρα για αυτή την πρόκληση ζω. Την περίμενα. Πείτε μας. Ήμουνα μέσα στον αγώνα αυτό. Να, δεν θυμάμαι πότε έγινε. Πρέπει να είναι δεκαετία του 60. Προς το 66, 67, ξέρω. 65, 60. Παιδάκι. Αλλά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε έναν αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος να θυμάται αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Οικονομόπουλος δεν είχε φανέλα. Και ζητήσανε να του δώσουν μια φανέλα του ΠΑΟΚ. Του δώσανε λοιπόν μια φανέλα του ΠΑΟΚ με ασπρόμαυρη ρίγα, την οποία φόρεσε. Έκανε εκπληκτική εμφάνιση σε εκείνο τον αγώνα. Και για γούρι την φόρεσε για όλη τη χρονιά. Και ο Οικονομόπουλος για μια ολόκληρη αγωνιστική χρονιά φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρον, Γιώργο, αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πώς θα μπορούσαμε να το ψάξουμε, να το βρούμε το στοιχείο αυτό? Από τον ίδιο, μόνο από τον ίδιο. Από τον ίδιο. Βέβαια, αυτό το ξέρει. Στην πρώτη εθνική εμφανίστηκε με την προοδευτική. Ο Οικονομόπουλος δεν προέρχεται από τον Παναθηναϊκό? Όχι, όχι. Ήταν στον Απόλλων Αθηνών, δεν έπαιξε καθόλου, πήγε στην προοδευτική και από την προοδευτική πήγε στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι μέσα στους τρεις καλύτερους τερματοφύλακες που έχει βγάλει η Ελλάδα. Πέντε, τέσσερις. Είναι, σίγουρα. Πολλούς, πολύ μεγάλους τερματοφύλακες. Οικονομόπουλος, Κωνσταντίνου, Χριστίδης, Κελεσίδης. Δεν θα βάλω τον Κωνσταντίνου μαζί με τον Χριστίδη και τον Κελεσίδη, κύριε Σταύρο. Μάλιστα. Οικονομόπουλος, Κελεσίδης, Χριστίδης, ναι. Σαργκάνη σίγουρα. Σίγουρο Σαργκάνη. Τέσσερι. Από την κορυφαία αυτή είναι. Που παίξαν και πολλά χρόνια και πολλές ομάδες και πάρα πολύ. Επίσης εδώ έχει μέσα όλα τα στατιστικά στοιχεία που μπορεί κανείς να φανταστεί. Πόσα πέναλτι κέρδισε ο ΠΑΟΚ στην Α' Εθνική. Υπάρχουν όλα. Ποιοι τα εκτελέσανε και τι κατάληξη είχαν. Πόσα πέναλτι είχε ο ΠΑΟΚ στην πρώτη υπέρ του? Πόσα είναι, κύριε Σταύρο? Είναι το γραμμένο μέσα. Τα έχει, βεβαίως. Ποιος εκτέλεσε τα περισσότερα? Πόσα πέναλτι κατά του ΠΑΟΚ? Σαράφης. Σαράφης τα περισσότερα, ναι. Περισσότερα, ο Κούλης Αποστολής, παραδείγματος χάρη, τώρα έτσι το θυμάμαι, εκτέλεσε 2 πέναλτι και δεν έβαλε κανένα. Ο Κούλης Αποστολής εκτέλεσε πέναλτι στον τελικό. Εκείνο άλλο, Κυπέλλου. Κυπέλλου, ναι. Το πέμπτο πέναλτι. Πολύ καλό. Ναι. Ο Κούδας έχανε πολλά πέναλτι. Είναι μέσα. Αποβολές. Ποιος είναι ο πιο άτακτος παίκτης του ΠΑΟΚ που έχει αποβληθεί τις περισσότερες φορές? Για δώσε μου ένα. Δεκαετία 90, ένας αμυντικός, ο οποίος αργότερα πήγε και στον Άρη και έπαιξε β' εθνική με τον Άρη. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες που δεν μπορείς να... Δεν πάει το μυαλό σου. Είναι ο Νίκος ο Παναγιωτίδης. Ένας αμυντικός από τα Γιαννιτσά. Από τα Γιαννιτσά, ένας μάλιστα. Πρόλαβε και έκανε 6 αποβολές. Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Παναγιωτίδης, μάλιστα. Ο αξέχασος ο Αρίστος ο Φουντουκίδης έχει 5. Αποβολές. Όπως και ο Καπετανόπουλος. Έχει 5 αποβολές. Τον οποίον είδα προχθές στη γιορτή και όταν τον έδειξα την κατάταξη με τις αποβολές, λέει, τι 5 αποβολές, πότε πρόλαβα, λέει, δεν τις έχω. Μάλιστα. Ναι, ναι. Περισσότερα πέναλτι καλοκτυπημένο Σαράβι. Δεν είχε ποτέ πέναλτι να δώρο και καλό. Και ποιοι τερματοφύλακες δεχθήκανε τα κατά, τα πέναλτι, όλα. Σίγουρα σε ποιος, Φορτούλα ο Φορτούλα τα περισσότερα. Είναι όλα γραμμένα πού εκεί. Τα εκεί. Πού να τα έχει βρούμε. Περιεχόμενα. Για πώς θα μπορούσαμε να βρούμε ότι κάποια από αυτά που είπαμε, περιεχόμενα. Τα επαιτειακά γκολ του ΠΑΟΚ. Γίνεται τα επαιτειακά και αυτά όλα. Μάλιστα. Στατιστικά στοιχεία πέναλτι. Το κατάλαβα. Δώστε μου λίγο, σε παρακαλώ. Όλοι οι παίκτες, αλφαβητική σειρά, οι παίκτες, ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής, 43, να είναι ωραίο αυτό, 43 έξτρα αγώνες του ΠΑΟΚ, 166 σελίδα. 163. Είδα και άλλα μέχρι να το βρει ο κύριος Γιώργος. Βρήκα κάποια στοιχεία μέσα για τον Γιούλα
Λόραντ. Ναι. Έχω ένα δημοσιευμένο την ημέρα που 31 Μαΐου του 81 που ξέπλεψε στο στράδιο, στο 15, στο 15ο λεπτό. Την άλλη μέρα έγραψα ένα αφιέρωμα δικό μου στη Θεσσαλονίκη και το αναδημοσίευσα ακριβώς όπως το είχα γράψει τότε. Δηλαδή να είναι... Λοιπόν, 43 έξτρα αγώνες του ΠΑΟΚ, play-off και κατάταξη. Να ο αγώνας 31/7/1960, Κυριακή, ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Α, είναι αυτό για την 7η και 8η θέση. Έτσι, έτσι. Για να έτσι. Δούμε. 2009, αρχίζει μετά. Παναθηναϊκός 0-1. Με το κόλ του Καρακούνη. Λάρισα ΠΑΟΚ 0-0 το 2009. Ναι, αυτή είναι η πρώτη φορά που συμμετείχε ο ΠΑΟΚ στα play-off. Μάλιστα. Πίνακας παικτών. Είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο, κυρίες και κύριοι. Αυτή η τριάδα είναι... Κουρουκέδος, Γεντζής Παπαδάκης. Και Παπαδάκης. Αυτή είναι Γεντζής, Κουρουκής, Παπαδάκης. Δεν αυτή η τριάδα. Αυτοί που μεγαλούρισαν δηλαδή στο παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ στο Συντριβάνι. Αυτή η φωτογραφία είναι από το Συντριβάνι. Ναι, 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 Συντριβάνι. Γιατί ο Μεν Κουρουκίδης πρόλαβε να παίξει με την έναρξη της πρώτης εθνικής ορισμένα μάτς, μόλις λίγα, μόλις πέντε. Τούλης Μουρατίδης είναι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Αυτός πρέπει να είναι, για να δούμε. Ναι, ναι, αυτός. Ευστράτιος Τούλης Μουρατίδης. Χάφ ήταν αυτός, τον πρόλαβε αυτό, να καλά. Και μαζί με τον Γιακουμή κάνανε για χρόνια δίδυμο τον... Στην Άουσα. Στη μεσαία γραμμή. Πήγαν και στην Άουσα και μαζί. Στην Άουσα μαζί πήγανε. Και μαζί με τον Γιακουμή και τον Νικολαίδη. Ένα κοντό. Ο Γιάννης ο Νικολαίδης, ο οποίος... Γιάννης Νικολαίδης. Ναι, 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 ο οποίος για ένα διάστημα μέχρι το 67-68 ήταν στην Αλφα Εθνική ο πρώτος σε συμμετοχές. Δεν έλειπε σχεδόν ποτέ από αγώνα. Από το 59 που ήταν στον ΠΑΟΚ δεν έλειπε σχεδόν ποτέ. Μουρατίδης λοιπόν, Γιακουμής και Νικολαίδης στα ΧΑΦ. Στα ΧΑΦ, ναι, ναι. Και ένα ο οποίος με τεράστια αντοχή. Ο οποίος ήταν από τους λίγους ή να πω μη πω και ο μοναδικός που εξουδετέρωνε το μεγάλο Μίμη Δωμάζο. Ήταν η σκιά του. Και... κοντός ο ένας, κοντός ο άλλος, τεράστιες αντοχές ο ένας, τεράστιες αντοχές ο άλλος. Ήθελα να το δω λίγο. Αυτός είχε και ένα παρατσούκλι. Πώς το λέγανε ρε Αποστολή. Τζιπ. Νάτι. Άκου. Τζιπάκι. Μπράβο, το τζιπάκι. Κατσό. Γιατί όμως... Γιατί έτρεχε ακατάπαυστα, δεν άφηνε... Τζιπάκι, τζιπάκι, ναι, 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 ναι. Και ήταν και καλό παιδί, δεν ήταν... Ναι, είχε κάπου στα Μυτιλινάκια, όπως λένε κάποιοι, συνεργείο αυτοκινήτων εκεί ήταν και τελευταία πρωτού φύγει, με είχε καλέσει, έλα να τα πούμε από κοντά και τα λοιπά, αλλά δεν έγινε ποτέ αυτή η συνάντηση. Κύριε Σταύρο, δεν τελειώνει η συζήτηση μαζί σου και θα σε παρακαλούσα πολύ μέσα στην εβδομάδα να ξανάρθεις, να τα ξαναπούμε. Θα ρωτήσω κάποιον, θέλεις να πούμε κάτι, για πες μου, βλέπεις κάτι που θες να το αναφέρουμε. Μέχρι και πώς όταν βγήκε το Ευρώ το 2002, ναι, και σε ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ 3-2, ένα πολύ συγκλονιστικό μάτς, κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ο Μπάγεβιτς κέρδισε το Σάντος που ήταν στην ΑΕΚ, ο Μπάγεβιτς στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Η πρώτη φορά που οι πράξεις γίνανε σε ευρώ. Και αμέσως εγώ σκέφτηκα, άρα οι προηγούμενες δραχμές, να κάνω μία κατάταξη των αγώνων που οι πράξεις ήταν σε δραχμές, των αγώνων που οι πράξεις ήταν σε ευρώ. Όταν ήταν σε δραχμές γίνανε όλα τα μάση ντούμπα, ήταν και κλεισμένο το θηρόν ορισμένα, ήταν τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ. Πόσα γίνανε εκτός Τούμπας που ναι μεν ήταν οι συνδραχμές σε ευρώ αλλά δεν ήταν στην Τούμπα. Όλα γραμμένα. Όλα γραμμένα και υπολογισμένα. Κύριε Σταύρο, πού μπορούμε να βρούμε αυτό το βιβλίο? Τώρα προς το παρόν θα γίνει επίσημη παρουσίαση και σίγουρα στις μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Στις μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Έτσι, και γιατί εδώ από το σταθμό θα... Είμαστε σε άριστη σχέση με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και μέσω... Εμείς να ξέρεις εδώ ΠΑΕ, το λίμπερο... Θα αγκαλιάσει αυτή σου την προσπάθεια. Αχ, τι είναι αυτό, Ένα πρωτοσέλιδο. Μέγας ΠΑΟΚ 4-0. Εφημερίδα. 4 Ιανουαρίου 1976. Πω, τι είναι. Αθλητική φωνή. Ναι. Ήταν οποία... του Παναθηναϊκού εφημερίδα αυτή. Ναι, ναι, η οποία δεν... Όχι του Παναθηναϊκού. Ήταν του Παναθηναϊκού. Φιλοπαναθηναϊκή, με πες. Μια ελαφρά τάση προς τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Όχι ότι... γίνεται αυτό που γίνεται τη σημερινή αυτή, ότι μόνο Ολυμπιακό παίζω, Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία. Εδώ το Λίμπερο θα αγκαλιάσει αυτή την εκπληκτική προσπάθεια. Το βιβλίο είναι
φανταστικό. Εξαιρετικό, καλογραμμένο, εύκολο στην αναζήτηση. Δεν πρέπει να λείψει. Όλοι οι πρόεδροι, όλοι οι προπονητές. Ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σε παρουσίες στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και ο κορυφαίος σε νίκες. Έχει 96 νίκες σε 154 μπάτς. Και οφείλω να το πω έτσι και δημόσια που λένε, προχθές στη γιορτή του ΠΑΟΚ, που καθόμουν έξω εκεί και όλοι οι παλέμαχοι ένας-ένας ερχόταν και ρωτούσε κάτι, πες κάτι για μένα, ήρθε ο Άγγελος, με τον οποίον αν είχα μιλήσει μία ή δύο φορές και με έδειξε ένα σεβασμό και μια εκτίμηση, με αγκάλιασε και δεν, εκείνη τη στιγμή σαν να έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, δηλαδή τόσο πολύ συγκινήθηκα. Λέει, ξέρω το έργο σου, να είσαι γερός και να μπορείς να το συνεχίσεις. Αυτό λέει... Άγγελος Αναστασιάδης, ένας πολύ μεγάλος προπονητής, πολύ μεγάλος παίκτης και την ψυχική του. Και πολύ καλό παιδί, από ό,τι λέει ο Κρυσταύρος. Εμείς, Κρυσταύρο, θα αγκαλιάσουμε την προσπάθεια και εγώ και η Αποστολία και όλοι εδώ πέρα, η παραγωγή και οι δημοσιογράφοι. Το Λίμπερο είναι κοντά στο Σταύρο τον Παρατρακόπουλο. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, να μάθει ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχει. Πόσο θα κάνει όλο αυτό εδώ πέρα το βιβλίο? 25 ευρώ. 25 είναι ευρώ, η τιμή πώληση. Είναι ένα βιβλίο. Ναι, αλλά μια ιστορία μια ζωή. Ναι, και καλό δουλεμένο, βουνό βιβλίο. Πρέπει να έχετε στη συλλογή σας. Και με τη συμβολή, βέβαια, να μην το ξεχάσουμε να το πούμε, ναι, του Γιώργου του Κωνσταντινίδη. Του Γιώργου του Κωνσταντινίδη, έτσι. Των παιδιών εκεί πέρα. Τη κόρη σα, τη Ελένη, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στην καταγραφή όλων αυτών των στοιχείων. Πρέπει να. Βέβαια. Έτσι, χωρίς αυτό το κορίτσι, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να χειριστεί το αρχείο αυτό. Το να πάρει είναι δηλαδή το γονίδιο, νομίζω. Κανείς άλλος δεν μπορεί. Ναι. Είναι το αίμα που κυλάς στις φλόγες. Θα μου τη δώσεις χαιρετίσματα. Βεβαίως, βεβαίως. Και βεβαίως. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την εβδομάδα να μου δώσεις, Παπαδόπουλες, δύο λεπτά. Έχουμε μηνύματα, κύριε Γιώργο. Πείτε τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα, κυρίες και κύριοι, γίνεται το ντέρπι. Το ντέρπι. Η μάχη, η μητέρα όλων των μαχών. Δύο Άγιοι σταυρώνουν τους σταυρούς τους. Εμείς δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο πλευρό του συνονόματου του Αγίου Γεωργίου Κρίνης, και επειδή είναι και της Αποστολίας η γειτονιά εκεί πέρα και με έχει φάει την ψυχή, πες δυο κουβέντες, κύριε Γιώργο, για αυτό τον αγώνα. Τι να πω άλλο, όλοι θα είμαστε εκεί στις 5 η ώρα του Σαββάτου, εκεί στη Μίχρα, για να δούμε τον τεράστιο αγώνα των Αγίων. Κυρίες και κύριοι, Άγιος Γεώργιος εναντίον Αγίου Αντωνίου. Άγιος Γεώργιος, θέλουμε μόνο νίκη για να σωθούμε. Ούτως ή άλλως εκεί τον αντίπαλο τον έχουμε εξολοθρεύσει. Έχει υποβιβαστεί. Άρα όλη φόρτσα πάμε για τον Άγιο Γεώργιο. Τι να κάνουμε, αφού με είστε παντού. Με πορεία θα πάμε. Είστε πολύ, με πορεία θα πάμε. Πώς πηγαίνετε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ? Εσύ από εκεί πέρα θα. Θα συντονίσω εγώ τη διαδικασία στην Καλαμαριά. Εσείς φροντίστε να έρθουν από τα δυτικά. Θα δώσουμε. Από την Αγίου Δημητρίου διαγώνια θέλω να το πάρετε. Μην κάνετε 10 ώρες. Θα έρθω με καμιά 1500 κομμάτια εκεί πέρα. Τα δικά μου είναι πιο δυνατά γιατί είναι τοπικά. Και είναι τοπικά. Είμαστε εντός έδρας, παίζουμε και τι να μας πείτε εσείς. Είναι μια πραγματική Κυψέλη νεολαίας. Αυτό που γίνεται, κυρίες και κύριοι, στον Άγιο Γεώργιο. Και ο άξιος πρόεδρος, ένας άνθρωπος υπέροχος και μεγάλο και πολύ καλός οικογενειάρχης, με μια πολυμελή οικογένεια που έχει δώσει όλη την αγάπη που έδωσε στα παιδιά του, τα δίνει στην νεολαία εκεί πέρα. Εκατοντάδες παιδιά γυμνάζονται στον Άγιο Γεώργιο. Αυτά πρέπει καμιά φορά πολύ για το μεγάλη, ερασιτικό... Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Εγώ έχω πάρει και πλακέτα από το Ερασιτικό Ποδόσφαιρο. Έχω μεταδώσει τελικούς έψιμ πάρα πολλούς. Αγώνες Α1 κάποτε που δείχναμε στην Ερυθρία απευθείας η ώρα 11. Είμαι πάρα πολύ κοντά στο Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο. Όλοι θα πρέπει να. Και πρέπει να έχω σε αυτό το γήπεδο που είναι δίπλα στη θάλασσα, πρέπει να έχω πάει. Είναι ντέρμπι μεταξύ Αγίων, όπως είπες ναι, και εσύ, ναι. Αλλά έχει γίνει και ντέρμπι μεταξύ Αγίου και Αγίας. Α, δηλαδή. Άγιος ο Άγιος με Αγία Θεοδόρα. Ο Άγιος Ιερόθεος, από εκεί που πήγε ο γονιός στο Παναθηναϊκό, ναι. Έπαιζε με την Αγία Ελεούσα. Και κέρδισε ο Άγιος Ιερόθεος και ο τίτλος της εφημερίδας της εποχής, ο Άγιος Γιώργος γονάτισε την Αγία Ελεούσα. Άγιος Γιώργος! Άγιος Γιώργος, Σάββατο, 5 η ώρα στη Μίκρα. Στηρίζουμε την ομάδα μας, τη γειτονιά μας, τους ανθρώπους μας. Αν ακούσεις, κρίνει εσύ σαν γιάννη. Μπορώ!
Εγώ θα πάω στο Μπρίγκι. Τρώτε την ψυχή να έρθω δυτικά κάθε πρωί. Τσιπουράκι. Θα έρθω κι εγώ να πιω τσιπουράκι. Δεν σε θέλω μαζί μου, μπαλάδα βρω πάλι. Θα έρθω, είπα. Σάββατο, 5 ώρα πιείτε τα σήμερα. Αύριο σα θέλω 5 ώρα έτοιμο με τα κασκόλ μα. Την πορεία μα να πάμε στη Μύκρο, να στηρίξουμε την κυρία Δεσφυνίδε και κύριοι, εμεί θα είμαστε εδώ. Όσοι στείλαν μηνύματα κερδίζουν όλα, θα του πάρει τώρα η Μαριλίζα. Θα είμαστε μαζί το Σάββατο στι 9 η ώρα. Η αποστολία θα χαιρετήσει το λαό τη. Θα χαιρετήσω το λαό μου. Την επόμενη φορά, γιατί έχουμε πάει και 10, στον κύριο Πετρακόπουλο και στις οικογένειά σας να είστε πάντα καλά, όφυλα να σας το διαβάσω. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον. Ευχαριστώ.